Δύσκολη επόμενη μέρα για την οικονομία, εξαιρετικά δύσκολη σε πολλά επίπεδα επίσης. Προβληματισμός επικρατεί και στον χώρο της παιδείας. Εμείς για αυτά θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΜΕ, τον κύριο Σωτήρη Ξανθάκη, τον οποίο έτσι έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας. Καλησπέρα, κύριε Ξανθάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν στον χώρο της παιδείας με τη φετινή χρονιά και έτσι όπως εξελίσσονται. Αρχικά, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία είναι το πολύ μεγάλο και συγκεκριμένο ερώτημα. Τι ενημέρωση έχετε? Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το πρώτο πράγμα που έχει ακουστεί και, και όλα αυτά που σας λέω είναι απλά κάποιες αυτά που ακούμε και εμείς, έτσι, χωρίς να έχουμε κάτι επίσημο ακόμα στα χέρια μας. Φαίνεται ότι από τις 11 του Μαΐου θα ξεκινήσει η τρίτη λυκείου πλέον να μπαίνει στα σχολεία. Για τις επόμενες τάξεις περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Έχουν πει ότι σιγά σιγά θα επανέρχονται στα σχολεία οι μαθητές, θα επανέλθουν όλοι. Ναι. Απλά αυτό έχουμε προς όλας, έτσι, αυτό έχουμε. Ναι, προφανώς όμως όλα αυτά θα γίνουν με μια άλλη διαδικασία. Δεν θα είμαστε στην κανονικότητα την προηγούμενη. Προφανώς και εσείς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχετε λάβει κάποια μέτρα, οι μαθητές απ' την άλλη να τηρούν αποστάσεις. Φαντάζομαι ότι ήταν πρωτόγνωρα λίγο τα δεδομένα. Αυτό που έχω να σας πω από όσο γνωρίζω είναι ότι από τη Δευτέρα πλέον θα ξεκινήσουν να υπάρχουν σχετικές ενημερώσεις στους διευθυντές των σχολείων. Mm-hmm. Θα τους κατευθύνουν το πώς πρέπει να γίνουν, το να πάρουν κάποιες εντολές, ώστε το διάστημα αυτό των 10 ημερών μέχρι να φτάσουμε στις 11 Μαΐου να δοθούν οι ανάλογες εντολές για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Δεν ξέρω αν θα γίνεται πρωί-απόγευμα μάθημα, αν είναι σε λιγότερα παιδιά, πώς θα είναι τα τμήματα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία. Πάντως θα υπάρξει ένα ολόκληρο σχέδιο επιστροφής. Δεν θα είναι απλά. Με τις πανελλαδικές καθορίστηκε. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους μαθητές που έχουν αυτές τις δυσκολίες σε αυτή την πρωτόγνωρη χρονιά. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε, να λέμε κάτι και αύριο το πρωί να έχουμε άλλα δεδομένα. Δεν το έχουμε με τίποτα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να συμβεί και να πάνε κατευχήν όλα, ας πούμε, και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και εμένα με βλέπετε λίγο διστακτικό να πω κάποια πράγματα, γιατί όλα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Ένα ακόμη σχόλιο θέλω για τις αλλαγές που υπάρχουν γύρω από το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο σε πάρα πολλές πλευρές και από ό,τι φαίνεται δημιουργούνται νέα δεδομένα. Κοιτάξτε. Εδώ ξεκινάμε τώρα πλέον και μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Θέλω να ξεκινήσω βασικά ότι αυτό το νομοσχέδιο να το εστιάσω βασικά σε τρία πράγματα, σε τρεις διαφορετικές συνιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν αναφέρει τίποτα για τη χρηματοδότηση στην παιδεία. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε πλέον αυτή τη στιγμή εμείς σε αυτή τη δεδομένη φάση που βρισκόμαστε να πάρουμε τη γνώμη της βάσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποιες γενικές συνελεύσεις, να ακούσουμε τη γνώμη των συναδέλφων, να υπάρξει μια διαβούλευση τέλος πάντων με τα θετικά, με τα αρνητικά. Εμείς δεν λέμε ότι ένα νομοσχέδιο έχει μόνο αρνητικά, μπορεί να έχει και θετικά. Απλά να έχουμε τη γνώμη της βάσης. Και στοιχειοδός το Υπουργείο δεν συζήτησε ούτε καν με το ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Εγώ που το κοιτάζω προσωπικά ο ίδιος όλες αυτές τις σελίδες, έχει τόσο πολλά μέτωπα μέσα ανοίξει, είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κουβεντιάζουμε καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή άλλο πράγμα είναι τα ΕΠΑΛ, άλλο για το γυμνάσιο, άλλο για το λύκειο, άλλο για τα πρότυπα πειραματικά. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα, πολλά μέτωπα μαζί, δεν είναι ένα μόνο. Προφανώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά να εξελίσσονται και φαντάζομαι θα υπάρξει και μια εκτενή συζήτηση και στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση του νομοσχεδίου, είναι πολλά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά.